Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή δύο φοιτητές για να μας μιλήσουν για το θέμα αυτό με τις φοιτητικές εστίες. Υπενθυμίζω ότι αυτό που συνέβη είναι πως υπήρξε μια απόφαση εκένωσης. Η εκένωση θα έθετε προβλήματα και ως προς τη διασπορά του ιού, αλλά και ως προς το πού θα πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση αποφάσισε ενάντια στις συστάσεις της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής να προχωρήσει. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς. Είμαστε δύο φοιτητές εδώ πέρα μαζί. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε τι έχει συμβεί από τη δική σας πλευρά. Ποιοι είστε, όχι τα ονόματά σας, αν μένετε στην εστία, αν συμμετέχετε στην επιτροπή αυτή που έχει συγκροτηθεί και τι ακριβώς έχει γίνει. Ωραία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε δύο φοιτητές για να μην υπάρχει συνασπισμός σε σπίτια. Είμαστε φοιτητές στο Εθνικό Μετσόβι Πολυτεχνείο. Κατοικούμε και οι δύο στις νέες εστίες του Πολυτεχνείου. Τώρα είμαστε εδώ. Δεν φεύγουμε από εδώ. Η επιτροπή που λέτε δεν είναι κάποια επιτροπή. Είναι και ο σύλλογος ταυτόχρονα και κάποιοι άνθρωποι που δεν ανήκουμε σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο ή σε κάποια παράταξη ή κόμμα. Προσπαθούμε όλοι μαζί, έχουμε αναθέσει σαν μία γροθιά. Έχουμε αφήσει οτιδήποτε υπάρχει να μας χωρίζει πίσω και έχουμε αναθέσει με κοινό στόχο να αναδείξουμε την ανάγκη ότι χρειάζεται να μείνουμε εδώ πέρα για το καλό όλου του κόσμου. Εμείς αυτό θεωρούμε. Όχι δηλαδή με πρώτη κυριότητα τη δική μας υγεία. Και δευτερευόντως, εμείς διαβλέπουμε, αν θα μας επιτρέπει το σχόλιο, μια πολιτική χρειά πίσω από αυτό. Με την οποία δεν θα θέλουμε να συμβαδίσουμε. Δεν θέλουμε καμία ιδιωτικοποίηση των εστιών ή κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε εδώ πέρα με κάποια οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Και αυτή είναι η κέρια διαφορά μας με τις εστίες των ξένων χωρών. Θέλετε να μας εξηγήσετε πού εντοπίζετε το πολιτικό ζήτημα για την ιδιωτικοποίηση των εστιών? Ναι. Να ξεκινήσει ο Θεοδωρής με ένα... Αρχικά να δούμε το χρονικό, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει πληρώς τις ειδήσεις. Πριν δύο εβδομάδες ακριβώς έγινε η αναστολή λειτουργίας των πανεπιστημίων. Εμείς αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ, οι εστίες έμειναν ανοιχτές και δύο εβδομάδες μετά, αφού είχαμε επιλέξει συνειδητά να μείνουμε εδώ, να μην πάμε στην επαρχία, από τις οδηγίες του Υπουργείου και από την κοινή λογική για να μην διασπείρουμε τον ιό, βγήκε η απόφαση για το κλείσιμο των εστιών, άρον-άρον. Μέσα σε μία μέρα έπρεπε να εκκαινώσουμε τα δωμάτια μας. Τώρα σε όλο αυτό εμείς προσπαθούσαμε όλη μέρα, χθες, προχθές, να επικοινωνήσουμε με υπουργεία, με τον ΕΟΔΗ, με την Βρετανία, να καταλάβουμε τη λογική, γιατί δεν βρίσκουμε καθόλου τη λογική. Και αφού είδαμε ότι και οι ειδικοί υγείας συμφωνούν μαζί μας, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από πολιτικό. Λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά, να σας πω ότι εμείς σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με γιατρούς και επιδημιολόγους, κάναμε μια επικοινωνία με άτομα από την επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτόν τον λόγο από την κυβέρνηση. Στην επιτροπή μιλάω που είναι ο κύριος Τσιόβρας. Οπότε η επιτροπή, προς έκπληξή μας, για κάποιο λόγο τα αρχή της επιτροπής, οι γιατροί, δεν είχαν ιδέα περί του θέματος. Οπότε... Μισό λεπτό. Αυτοί δεν είχαν διατυπώσει την γνωμοδότηση ότι δεν θα πρέπει να φύγετε? Ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι η γνωμοδότηση αυτή έγινε εφόσον ενημερώθηκαν από εμάς για το ΦΕΚ. Δεν είχαν ιδέα, δηλαδή δεν είναι αυτή η ανθρωπιοποίηση. Ναι, εντάξει. Κατάλαβα. Να φύγουμε. Οπότε μετά το πήγανε προς συνεδρίαση, όπως μας είχε πει το μέλος με το οποίο επικοινωνήσαμε τελευταία. Έγινε συνεδρίαση, βγαίνει το μέλος από μέσα, μας στέλνει μόλις τελείωσε η συνεδρίαση. Έχουμε θετική κατάληξη για εμάς, ζητάμε την ακύρωση του ΦΕΚ και κρίνουμε σαν Επιτροπή Υγείας ότι δεν πρέπει να απομακρυνθείτε και να διασπείρετε τον ιό. Τόσο απλά. Βέβαια αυτή είναι μια ανεπίσημη επικοινωνία, μια άτυπη.
μέσα από τα τηλέφωνά μας, τα προσωπικά τηλέφωνα. Οπότε μετά περιμέναμε, αυτό που λέγαμε, παιδιά, μην παρηγυρίσετε, περιμένουμε να δούμε μια ανάρτηση του Υπουργείου Υγείας, από το Υπουργείο Παιδείας. Βγαίνει ο κύριος Τσιόδρας, κάνει χθες τις δηλώσεις και περιμένουμε να ακούσουμε κάποια στιγμή το θέμα το οποίο μας αφορά. Που δεν ήρθε καμία τέτοια δήλωση ή ανακοίνωση. Οπότε μετά ξανακαλώ το μέλος και μου λέει ο άνθρωπος ότι παιδιά, εμείς το είπαμε, τέθηκε προς ψήφιση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, το απορρίψανε. Του λέω, εσείς κρίνετε ότι πρέπει να μείνουμε εδώ? Μου λέει ναι. Του λέω, μπορείτε, σας παρακαλώ, έστω αυτό που μου λέτε, να μου το στείλετε με μια μορφή επιστολής, έγγραφο, με κάποιες υπογραφές, να έχουμε κι εμείς, ας πούμε, κάτι χέρια μας χειροπιαστό. Δεν υπάρχουν πρακτικά τις συνεδρίες ή κάτι? Ναι. Και μου λέει ο άνθρωπος, όχι, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί το θέμα θεωρείται λήξαν. Από τη μία, εμείς να δηλώσουμε τουλάχιστον δημόσια ότι καταλαβαίνουμε αυτή τη στάση των ιατρών. Υπό το πρίσμα των δυσμενών μεταθέσεων. Γιατί έχουμε αρχίσει τέτοιες λογικές δυστυχώς. Και αυτό πρέπει να μας λέει πράγματα. Δεν θέλουμε να στείλουμε όλους τους γιατρούς που υπάρχουν και πόσο μάλλον την Επιτροπή σε ξερονήσια. Αυτό που λέμε είναι ότι η Επιτροπή, όταν έφυγε από τη συνεδρίαση χθες, είπε ότι τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν στις αστείες. Και βγαίνει η Επιτροπή μισή ώρα μετά και τους λένε όχι. Συνεχίζει το ΦΕΚ γιατί μαθαίνει την τελευταία στιγμή. Το σχόλιο μου στα τελευταία στιγμή είναι ότι ενημερωνόμαστε Δευτέρα, που δεν έχουμε ενημερωθεί έτσι, να τονιστεί αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι θα υπήρχε ένα τρόπο να ενημερωθούμε. Εμείς το πήραμε χαμπάρ και απλά κάνουμε χαμό. Γι' αυτό το ξέρουμε. Μας λένε τη Δευτέρα, την Τρίτη θα έχετε φύγει. Την Τετάρτη οι αστείες είναι άδειες. Και βγαίνει ανακοίνωση για μετακινήσεις. Τετάρτη! Τετάρτη που θα είχαμε φύγει όλοι. Δηλαδή έχει εκπνεύσει η προθεσμία και μας λέει τότε να βρούμε. Καμία λογική, καμία συνέπεια. Να διευκρινίσω λίγο αυτό για τις μετακινήσεις. Ναι. Επειδή βγήκε σήμερα μια εγκύκλειας που λέει ότι το Υπουργείο θα καλύψει δωρεάν τις μετακινήσεις των φοιτητών, αφού έχει ανασταλεί η λειτουργία και αφού έχουν φύγει χιλιάδες ήδη με ευθύνη του Υπουργείου. Αυτό. Είναι έκδηλη προχειρότητα πάνω σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, ναι, έλα Θάνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι έκδηλη προχειρότητα, αυτό έλεγα. Γιατί βγήκε το ΦΕΚ. Θα τη μεταφέρω εγώ την ερώτηση, το ξέρω ότι δεν την ακούτε καλά. Λέει ο Θάνος Καμίλαλης είναι που λέει ότι είναι έκδηλη προχειρότητα στον χειρισμό. Θάνο, πες την ερώτηση, όλη θα τη μεταφέρω. Θα το πω όλο και το μεταφέρεις, Κωνσταντίνε. Βγαίνει το ΦΕΚ. Μετά είχαμε μία απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τους φοιτητές που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Δηλαδή, ήδη έχουμε μία διόρθωση από το ΦΕΚ. Και τώρα, όντως, Τετάρτη, που έχουν δίκιο τα παιδιά που λένε ότι στην απόφαση έλεγε Τετάρτη πρέπει να έχετε φύγει όλοι, τους λένε, ξέρετε κάτι, α, δωρεάν μετακίνηση. Δηλαδή, αν κάποιος μέσα σε αυτή την κατάσταση έφυγε, μετά βγήκε η απόφαση. Ένα αυτό, ναι. Ναι, αυτό που λέει ο Θάνος Καμίλαλης είναι ότι είναι εκδήλει προχειρότητας, ότι πρώτα βγαίνει το ΦΕΚ, μετά υπάρχει η ανακοίνωση αυτή για όσους δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και μετά, όπως μας λέτε και εσείς, την Τετάρτη γίνεται αυτό ανακοινώνεται αυτό για την δωρεάν μετακίνηση, όταν υποτίθεται ότι αρκετοί έχουν ήδη μετακινηθεί. Εγώ θα ρωτήσω, αυτή τη στιγμή εσείς είπατε ότι βρίσκεστε ακόμα στην εστία? Βρισκόμαστε στην εστία, δεν είμαστε λίγα άτομα, τουλάχιστον στο Πολυτεχνείο είμαστε τουλάχιστον 100-150 άτομα. Έχουμε περάσει τώρα να κάνουμε μια λίστα με το ποιοι είμαστε εδώ, η οποία δεν θα δημοσιευθεί. Ναι. Θα είναι μεταξύ μας να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ας πούμε, στις αιστείες της Καλυθέας είναι 15 άτομα. Στο Μέτσο, από πάνω σε μεταπτυχιακό που έχει το Πολυτεχνείο, έχουν αποκλειστεί 3 άτομα. Για όνομα του, δεν τα αφήνουν να πάνε πάνω κάτω. Πάνω η ΦΕΣ να έχει άλλα 100 άτομα, η ΦΕΠΑ μπορεί να έχει 200. Μιλάμε για μια μαζική μετακίνηση η οποία ζητάτε, με αλφαγιώτα. Είμαστε μια υγειονομική βόμβα, έχουμε κρούσματα εδώ πέρα. Α, έχουμε κρούσματα εδώ πέρα. Καταγεγραμμένα, εξετασμένα δηλαδή, ή κάποιους που... Όχι. Κουνανούν με τον ΕΟΔΗ. Ναι, ξέρω. Και τους λένε ότι νέα παιδιά, έστω δεν πειράζει. Έχω κάνει δημόσια την ανάρτηση από κοπέλα η οποία νόσησε. Ήταν βαριά, ήταν με 39,5 πυρετό.
Με αγωγές έπεφτε στο 38,5. Ο γιατρός του Πολυτεχνείου ήθελε τη μεταφορά. Ο Ιωδού δεν ανέκρινε τη μεταφορά για να γίνει το τεστ. Και η κοπέλα εν τέλει ποτέ δεν εξετάστηκε. Το ΕΚΑΒ δεν τη δέχτηκε. Παρόλο στις εστάσεις του γιατρού του Πολυτεχνείου. Γιατί έχουμε μια υποτυπώδη ιατρική μέρημνα και προφανώς είναι μια έκτακτη κατάσταση. Γιατί ασφάλιστα δεν έχουμε φοιτητές ιατρική. Να το πούμε και αυτό εδώ και 2 χρόνια που δεν έχει φανεί πουθενά. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο έχει γυρίσει από εξωτερικό. Το οποίο είναι άρρωστο. Έχει έρθει ο πατέρας του εδώ πέρα για να το φροντίσει. Προσπαθούμε αυτά τα παιδιά να εξεταστούν. Δεν τα δέχονται λόγω του νεαρού της ηλικίας. Οι καινούργιες έρευνες που γίνονται, οι ανακοινώσεις, μιλάνε ότι παιδιά και οι μικρές ηλικίες και οι μικρότερες ηλικίες έχουν προβλήματα και επιπλοκές. Εντάξει, και να θυμούμε σε καμία περίπτωση, ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι άλλοι που είναι έξω, να το πούμε και αυτό, να μένουμε στα σπίτια μας χωρίς να εξετοζόμαστε με κριτήρια μέσω τηλεφώνου και ΕΟΔΗ, αν το σηκώσει ο ΕΟΔΗ, γιατί είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Και να πηγαίνουμε στα σπίτια μας και απλά να έρχεται μετά η τελετέ, ξέρετε, να μας μαζεύουν. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Έλα, έχουμε θέμα. Ναι. Εγώ ήθελα σε αυτή τη συνέντευξη να κάνω το συνήγορο του διαβόλου σε ένα σημείο και να πω για τα περί αποσυμφόρησης και το ότι τόσα άτομα σε μία εστία πώς είναι δυνατόν να μην να τηρηθούν οι συνθήκες υγιεινής με μία τουαλέτα, ξέρω εγώ, στον όροφο κλπ. Είχα σκοπό να το θέσω αυτό, γιατί τέθηκε και σαν επιχείρημα, το είδα και σε σχόλια, σε ανάρτηση, μπορεί και στη δική μας και το καταλαβαίνω σε επιχείρημα, αλλά πλέον από τη στιγμή που μαθαίνουμε ότι υπάρχει πιθανό κρούσμα μέσα στην εστία, πάμε ακριβώς σε αυτό που έλεγε ο Χαρδαγιάς χθες και ήταν και πάρα πολύ περήφανος για τους φοιτητές που είναι στο Stanley. Δηλαδή εκεί είχες μια άλλη διαχείριση και είπες, OK, έχετε κρούσμα, όλοι μαζί καραντίνα σε ένα χώρο, σας ταΐζουμε, σας ποτίζουμε, δεν φεύγει κανείς. Αυτό έγινε μόλις χθες, έτσι, όπως λένε. Την ακούσατε την τοποθέτηση. Αν το είδε να επαναλάβετε. Ναι, την επαναλάβω. Ο Θάνος λέει να κάνουμε το δικηγόρο του διαβόλου. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι εκεί πέρα θα έπρεπε να φύγετε για λόγους αποσυμφόρησης, επειδή δεν πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση ατόμων. Βεβαίως δεν έκανε για πολύ το δικηγόρο του διαβόλου, μετά το πέρασε, γιατί στη συνέχεια είπε ότι εφόσον εμφανίστηκε κρούσμα, θα μπορούσε να πει κανείς αυτό το οποίο η κυβέρνηση είπε στην περίπτωση αυτών που ταξίδεψαν και τους πήγε στο Στάνλι. Δηλαδή ότι εφόσον υπάρχει κρούσμα, τους κρατάμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, προκειμένου αυτοί που ενδεχομένως έχουν κολλήσει να μην διασπείρουν τον ιό στα σπίτια τους και στα χωριά τους. Αυτό ήταν το. Ναι. Πράγματι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι εστίες κλείνουν εύλογα, κλείνουν, επειδή και ένα άλλο επιχείρημα είναι μέρη στα οποία υπάρχει συνωστισμός, κάποιες εστίες έχουν κοινόχρηστο τους χώρους κτλ. Απλώς αυτό είναι παράλογο με την έννοια ότι εφόσον έχουμε μείνει εδώ ήδη 2 εβδομάδες, αν έπρεπε να ληφθεί κάποιο μέτωπο θα έπρεπε να ληφθεί πολύ νωρίτερα με το κλείσιμο των πανεπιστημίων. Τώρα αυτή τη στιγμή, όταν γνωρίζουμε ότι πολλές εστίες έχουν μέσα κάποια κρούσματα, έχει γίνει ορισμένος συνωστισμός, δεν υπάρχει λογική να πηγαίνουμε στην επαρχία. Δεν μου λέτε κάτι, τι σκοπεύετε να κάνετε? Τώρα είστε κατά παράβαση της οδηγίας, είναι μια μορφή ανυπακοής, ας πούμε. Τώρα είμαστε κατά παράβαση της οδηγίας, αλλά θα σας πω τι σκοπεύουμε να κάνουμε, γιατί εντείνεται τουλάχιστον από το Πολυτεχνείο η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη στήριξη του Παπα-Νικολάου δημόσια, που είναι νοσοκομιακός γιατρός από την ΟΕΓΝΕ, το επίσημο. Έχουμε τη στήριξη των Βρετανιών μας. Τόσο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου όσο και το Πολυτεχνείο θα βγουν και άλλες υποστηρίξεις, γιατί έχουν γυρίσει πίσω επιστολές οι ίδιοι οι Βρήτανοι, στις οποίες αναφέρουν ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λέτε. Είναι κακό που το στηρίζετε, ζητάνε δεδομένα και μένουν αναπάντητα. Μέχρι και σήμερα, ας πούμε, δεν έχουμε κάποια απάντηση από κάποιο Υπουργείο, ούτε εμείς ούτε οι Βρητάνοι. Έχουμε καθηγητές οι οποίοι είναι με το μέρος μας και επώνυμα το λένε αυτό το πράγμα. Οπότε αυτή τη στιγμή, εμείς τουλάχιστον, γιατί είδαμε και το περιστατικό στην Πάτρα, εμείς τουλάχιστον έχουμε έναν αντιπρίτανη, τον κύριο Κιτίβη, ο οποίος έχει φερθεί με όλο το κόστος το προσωπικό που μπορεί να πάρει. Ο άνθρωπος είναι στα τηλέφωνα και με εμάς, όχι μόνο από το σπίτι του, έρχεται σε εμάς, κάνει ό,τι μπορεί να περάσει από το χέρι του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
και να πούμε το σκηνικό στην Πάτρα, επειδή τα μέσα, όσο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, βλέπουμε μία αφήνωση, μία... ότι όσο λέμε παραπάνω πράγματα, μένουν στα απλά, λες και δεν μπορούμε να αρθρώσουμε λόγο. Μας πετάνε από τα σπίτια. Και να παράγεται αυτό το πράγμα, ας πούμε, τίποτα παραπάνω. Να πούμε ότι στην Πάτρα η Βρετανία έχει μια απαράδεκτη στάση. Και δεν γίνεται να κυνηγάμε εμείς τους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι μας συντονίζουν και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για εμάς. Ο Κιντίδης, ας πούμε, δεν προφυλακίστηκε, δεν έκανε τίποτα. Ο άνθρωπος ήρθε μόνος του μέσα στην εστία. Δεν πήγαμε εμείς στην Βρετανία, ήρθε μέσα στην εστία. Και μαζευτήκαμε από κάτω οι οικότροφοι, πληρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας. Και ο άνθρωπος μας μίλαγε 3 και 4 ώρες. Εντάξει, καταδικάζω, εγώ προσωπικά, σαν άτομο, καταδικάζω λοιπόν αυτό που έγινε στην Πάτρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που ετοιμάζουμε εμείς είναι ότι συνεχίζουμε και λέμε ότι δεν θα φύγουμε από την εστία, είτε οι πιέσεις αυτές αφορούν ότι θα μας κλείσουν ζεστό νερό, θα μας κλείσουν φως, θα μας κλείσουν ίντερνετ, που αυτά λέγονται. Και τώρα μιλάω για όλες τις εστίες, όχι μόνο για τη δικιά μας. Δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα. Απαιτούμε τη σύντηση, έχει κλείσει η σύνδεση, σήμερα δεν έχουμε φάει, έτσι. Απαιτούμε τη σύντηση, απαιτούμε την καθαριότητα, η οποία σταμάτησε σήμερα. Το απαιτούμε αυτό το πράγμα, δεν θα το κάνουμε εμείς. Και από εκεί και πέρα έχουμε έρθει σε επικοινωνία με κάποιους νομικούς να συντάξουμε μια επιστολή με νομικό υπόβαθρο, η οποία θα απευθύνεται προς το Υπουργείο Παιδείας, προς το Υπουργείο Υγείας, προς όλους τους αρμόδιους φορείς και κάποια νομικά επιχειρήματα, να έχουμε κάποια χαρτιά στα χέρια μας, κάποια assets, ώστε εμείς να είμαστε προφυλαγμένοι εδώ μέσα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, ναι. Ναι. Υπάρχει κάποιος συντονισμός μεταξύ σας με τα άλλα πανεπιστήμια, άλλες φοιτητικές εστίες? Ναι. Αυτό που συζητάτε τώρα, αυτές οι κινήσεις, θα εκφράζουν εσάς στο Πολυτεχνείο ή θα γίνουν σε συντονισμό και με τους άλλους? Η τελευταία κίνηση που σας ανέφερα προς το παρόν είναι εδώ, γιατί τώρα τη φτιάχνουμε, τώρα γίνεται. Αυτό δούμε και ευωδώσει και έχει δηλαδή καλό πάτημα, εννοείται πως θα διαμεριστεί και σε όλους τους υπόλοιπους συλλόγους των εστιών. Συνολικά πάντως, όλες οι εστίες, αν ξέρετε τους πανελλαδικά, παρότι ο συντονισμός μπορεί να είναι μικρός διαδικτυακά κτλ., αν και τουλάχιστον της Αθήνας που έχει συνεχίσει ενημέρωση μεταξύ μας, τα αιτήματα είναι κοινά. Δηλαδή, όλοι συμφωνούν στο να μείνουν στην εστία, όλοι συμφωνούν στο να συνεχιστεί η σύντηση και η καθαριότητα. Μάλιστα. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ναι. Μια τελευταία έκκληση που μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε με κάποιο τρόπο τα παιδιά τα οποία νοσούν να εξεταστούν και να γίνει το τεστ. Δεν είναι δυνατόν να απορριπτόμαστε για να γίνει το τεστ από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι έχουν συμπτώματα τα οποία τους παιδεύουν καιρό και είναι έντονα. Δεν έχουμε δεκατάκια. Θέλουμε, αν μπορείτε και εσείς κάπως να το προβάλλετε, μία μέρη να πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται και άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ασυμπτωματικοί και είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους να πάμε σπίτια μας. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό αυτό το πράγμα και όταν λέμε για πολιτική πράξη, λέμε ακριβώς γι' αυτό, γιατί ας πούμε ο κύριος Κικίλιας μέχρι και χθες δεν γνώριζε αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Αδιανόητο, έτσι, όταν το Υπουργείο Υγείας δεν γνωρίζει. Καλούμε να μας στηρίξετε κάπως ώστε να έχουμε τα βασικά για τη διαβίωσή μας εδώ πέρα και δεν πρόκειται να φύγουμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Νάντια. Πριν κλείσουμε, να πω, επειδή βλέπω και τη κουβέντα στο chat που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να έχει μια καθαρή εικόνα όποιος ακούει για το ποιοι μένουν στις εστίες. Αρχικά, κατά βάση στις εστίες μένουν όσοι πληρούν οικονομικά κριτήρια και όχι απλά οικονομικά κριτήρια. Πλέον, και επειδή έχουν λιγοστέψει οι εστίες στη χώρα μας, είναι και πολύ αυστηρά. Επομένως, σήμερα Τετάρτη βγήκε η τροπολογία που λέει ότι εμείς δίνουμε λεφτά σε αυτά τα παιδιά να πάνε στις πόλεις τους, γιατί είναι παιδιά από άλλες πόλεις που μένουν στις εστίες. Μέχρι πιο πριν, γιατί λένε γιατί δεν πηγαίνανε πιο πριν στα σπίτια τους. Μέχρι πιο πριν δεν υπήρχε καν πρόβλεψη. Ένα αυτό, για να είμαστε και ξεκάθαροι. Δύο,
Υπάρχει άλλη μια κατηγορία φοιτητών. Οι φοιτητές που εργάζονται στον τόπο που διαμένουν, στις εστίες δηλαδή. Δηλαδή ένα παιδί που μπορεί να έχει έρθει από οποιαδήποτε επαρχία στην Αθήνα μπορεί να δουλεύει και στην Αθήνα. Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέχρι τώρα. Δύο, οι φοιτητές, τρία, οι φοιτητές οι οποίοι οι γονείς τους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Καμία πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία. Και μέχρι πριν μία εβδομάδα κάναμε μία κουβέντα και βγάζαμε, ας πούμε, με το δάχτυλο στους ανθρώπους οι οποίοι κινηθήκανε και πήγανε στα χωριά τους, έτσι. Και τώρα μιλάμε για μία κατεντολή διασπορά. Να την έχουμε αυτή την εικόνα και όχι απλά διασπορά. Εγώ το βάζω ως ξεσπίτωμα. Νομίζω αυτή είναι η... γιατί πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι οι φοιτητές, αυτό είναι το σπίτι τους, η εστία. Και δεν κλείνουν στις διακοπές πολλές εστίες. Εκεί μένουν οι άνθρωποι, γιατί τέθηκε και αυτό το ζήτημα. Εκεί μένουν οι φοιτητές. Να πούμε καλά, τώρα, άμα, το, ίδιο, άλλο, το ίδιο σχόλιο. Βλέπει μια έτσι και μια κυβέτση. Νάντια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή, έχουμε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που η αντιμετώπιση του κράτους ήταν εντελώς διαφορετική. Η μία αυτή που είπες και η άλλη αυτή που ανέφερα εγώ στη συνέντευξη έγινε μόλις χθες με το Χαρδαλιά. Πανηγύριζε ο Χαρδαλιάς για το τι καλή που είναι που έκλεισαν τους ανθρώπους στο ξενοδοχείο στο Στάνλεϊ και υπήρχαν τέσσερα κρούσματα. Γιατί βρήκαν τέσσερα κρούσματα στους ανθρώπους το. Όχι τέσσερα. Τελικά 21. Γιατί κάνανε τεστ. Γι' αυτό βρήκαν κρούσματα. Τι κάνανε. Ναι, επειδή ήταν που ήρθανε και θέλανε να τους ελέγξουν επειδή ήταν από το εξωτερικό. Γιατί είναι αυτές οι κουλές καταστάσεις του ποιος κάνει τεστ και ποιος δεν κάνει, έτσι. και στους ανθρώπους στις εστίες αρνούνται. Δηλαδή, ας ήταν ένας μηχανισμός που να έλεγε: «Οκ, μπορείτε να φύγετε. Θα σας κάνουμε τεστ πριν φύγετε, έστω. Όποιον βρούμε φορέα, κάθεται εδώ. Έστω αυτό, δηλαδή το στοιχειώδες, έτσι, πριν φύγετε θα σας τεστάρουμε». Όχι, πάτε σκύλια, λέστε, βγάζουμε πριν μια εβδομάδα μια ανακοίνωση, πριν μια εβδομάδα το ΦΕΚ, το είπαν και τα παιδιά, βγήκε πολύ αργά, μετά από 10-15 μέρες καραντίνα, μετά αποφασίζουμε τη δωρεάν μετακίνηση, μετά αποφασίζουμε ότι πριν αποφασίζουμε για αυτούς που δεν έχουν νόμιμη κατοικία και τώρα τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία είναι απόλυτα λογικά. Έχουμε ένα σχόλιο στο chat από τον Νόστιμο Νίμαρ και ευχαριστούμε τον Νόστιμο Νίμαρ γιατί έτσι έγινε η επαφή για να μιλήσουμε με τους φοιτητές. Που γράφει ότι το να στείλουν τους φοιτητές στα σπίτια τους μετά από 3 εβδομάδες καραντίνα είναι εγκληματικό. Και νομίζω ότι εδώ πέρα αυτό λέει και η Νάντια, αυτό λέει και ο Θάνος, αυτό λέει και η κοινή λογική, ότι εδώ πέρα συζητάμε ότι κάπως θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές, έτσι δεν είναι, ότι αυτούς τους ανθρώπους αν τους στείλεις κινδυνεύεις. Και κινδυνεύεις με την διασπορά του, κινδυνεύεις την διασπορά του ιού. Και εδώ σου λένε ότι δεν έχουν. Οι άλλοι στο ξενοδοχείο σου λέγανε ότι έχουν κάνει ειδική πρόβλεψη για το πού θα μείνουν και τους είχαν πει ότι θα μπορέσουν να πάνε και θα είναι σε καραντίνα. Και μετά αλλάξαν τη συμφωνία και λέει όχι, θα μείνετε εδώ και θα έχει η αστυνομία απ' έξω για να τους φυλάνε και να μην φύγουν από εκεί με το ζόρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Συγγνώμη, ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό, επειδή έχει κάνει ένα πάρα πολύ εύστοχο ο Θήμιος σχόλιο στο chat. Ένα ακόμη από τα κριτήρια που υπάρχει στο να μένει κάποιος σε εστία είναι ένα μέλος της οικογένειάς του ή ο ίδιος να έχει προβλήματα υγείας. Γονείς ή αδέλφια. Να το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας για τη διασπορά και για τις ευπαθείς ομάδες και για το ποιοι μένουν στις εστίες. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση και για το chat. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο πάλι 4 με 6. Καλό απόγευμα.